Από τον Νοέμβρη έχουμε ξεκινήσει αποχές για το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο εν τέλει με ελάχιστες τροποποιήσεις πέρασε, όπως το είχε φέρει η κυβέρνηση. Εν συνεχεία μας τέθηκαν και άλλα ζητήματα για τα οποία συνεχίζουμε τις αποχές, όπως ο δικαστικός χάρτης, ο οποίος περιλαμβάνει ζητήματα τροποποίησης του καθεστώτος των δικαστηρίων, τόσο του πρώτου βαθμού όσο και του δεύτερου βαθμού. Εμάς ένα διαχρονικό ζήτημα που μας απασχολεί, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι το εφετείο της Κρήτης, το οποίο διασπάστηκε προετών με την έννοια ότι ιδρύθηκε και δεύτερο στο Ηράκλειο, και τώρα τέθηκαν διάφορα ζητήματα από διάφορες επιτροπές, γνωμοδοτικές και λοιπές, περί δήθεν μη αναγκαιότητας δεύτερου εφετείου στο νησί της Κρήτης. Ένα θέμα που είναι πολύ μεγάλη ζωτική σημασία για μας, και όταν λέω για μας, εννοώ για την κοινωνία των Χανίων και όχι μόνο για τους δικηγόρους. Και το τρίτο θέμα για το οποίο είμαστε ακόμα σε αποχή είναι το νομοσχέδιο για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, του κώδικα ποινικής δικονομίας και του ποινικού κώδικα, και για τα οποία υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία αφορούν τις ελευθερίες του ατόμου και τα ατομικά κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία βλάπτονται σημαντικά καθ' εμάς, και κάποια άλλα ζητήματα για τα οποία θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να είμαστε, να αγωνιστούμε για την σωστή διόρθωση ή όποια διόρθωση, αν είναι, και αυτή είναι αναγκαία, των σχετικών κωδίκων. Να επισημάνω μόνο στο σημείο αυτό ότι οι λόγοι για τους οποίους κάνουμε αποχή είναι καθαρά για το καλό της κοινωνίας, τόσο των Χανίων όσο και της ευρύτερης κοινωνίας, και όλοι οι δικηγόροι της Ελλάδος και όχι μόνο και εμείς, ένα παραπάνω για τα θέματα που σας εξέθεσα, ιδίως για το εφετείο. Θέλω να επισημάνω δηλαδή ότι τα ζητήματα και ο τρόπος που λειτουργούμε δεν είναι για συντεχνιακούς λόγους, είναι λοιπόν καθαρά για την κοινωνία των Χανίων. Τόσο για το εφετείο ιδίως, το οποίο υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα καταργηθεί. Όμως υπάρχουν και δημοσιεύματα και υπάρχουν και πορίσματα για την μη αναγκαιότητά του, τα οποία μας αναγκάζουν να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και επαγρύπνηση. Όσο για το φορολογικό, το οποίο μεν πέρασε, όμως έχουν δοθεί και από εμάς και από σοβαρούς πανεπιστημιακούς απαντήσεις ότι υπάρχει πρόβλημα και συνταγματικότητας και άλλα ζητήματα, και το οποίο δεν έχει λήξει για εμάς το θέμα. Και για τους ποινικούς κώδικες.